Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Crash test κυβερνητική συνοχή η ρύθμιση για το γάλα. Πληθαίνουν οι βουλευτές που βγαίνουν στο Αντάρτικο. Μήνυμα Σαμαρά από τις Βρυξέλλες σε διαφωνούντες και ΣΥΡΙΖΑ. Έξοδο της Ελλάδας στις αγορές ακόμη και τον Απρίλιο, βλέπει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο. Ποιο θεωρεί ρεαλιστικό επιτόκιο. Διεθνής κατακραυγή για την αναχρονιστική απόφαση Ερντογάν να απαγορεύσει το Twitter. Έσπασε την απαγόρευση ο πρόεδρος Γκιούλ με τιτίβισμα διαμαρτυρίας. Μάχη με το χρόνο για τον εντυπωσμό του μαλαισιανού Boeing. Δεν βρέθηκαν ούτε σήμερα συντρίμια στον Ινδικό ωκεανό. Σκοτσέζι κοντούς για τους συγκινήσεις. Πολύχρωμο μήνυμα κατά των διακρίσεων. 2.500 παιδιά όλων των εθνικοτήτων αγκάλιασαν την Ακρόπολη για την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, με τη μορφή του κατεπήγοντος το πολυνομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τη συμφωνία με την Τρόικα σε τρία άρθρα τελικά, διαρθρωτικά, τραπεζικά και φορολογικά. Πονοκέφαλο ωστόσο στην κυβέρνηση προκαλούν οι διευρυνόμενες αντιδράσεις βουλευτών για το θέμα του γάλακτος. Σκληρό μήνυμα στους διαφωνούντες έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας πως είναι κρίμα όταν η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της να υπάρχουν τέτοιες παραφωνίες. Δεκτικός από την άλλη σε βελτιώσεις στη συμφωνία εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, διαμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις βουλευτών της συμπολίτευσης για το γάλα. Μαθαίνω ότι επίσημα πια στο ΣΥΡΙΖΑ διαρωτώνται αν θα κατορθώσουν να μείνουν ένα ενιαίο κόμμα ή θα είναι πολλά κομματίδια. Επαναλαμβάνω, το θεωρώ άδικο και στενάχωρο για τον κόσμο να υπάρχουν τέτοιες παραφωνίες, αλλά να ξέρετε ότι προχωράμε και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει. Για το γάλα ρωτήθηκε και ο αντιπρόεδρος. Το θέμα του γάλακτος θα το χειριστούμε. Αν χρειαστεί θα γίνουν βελτιώσεις. Δεν θα παίξουμε τη σωτηρία της χώρας. Το θέμα του γάλακτος είναι σοβαρό, αλλά ποιος θέλει να καταστρέψει την κτηνοτροφία. Όμως στην κυβέρνηση πρέπει να κάμψουν τις αντιστάσεις ενός υπουργού και πέντε βουλευτών που αντιδρούν. Μάξιμος Χαρακόπουλος, που συναντήθηκε επί δύο ώρες με τον Τάκη Μπαλτάκο. Αν δεν δω κάτι χειροπιαστό, δεν θα κάνω κάτι σήμερα. Γιώργος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία. Κομματική πειθαρχία για τις μέρες του γάλακτο, θα διανόητο μου φαίνεται. Δηλαδή, αν αρνηθώ να ψηφίσω φρέσκο γάλα 11 ημερών, κάνω κομματικό παράπτωμα. Ιορδάνης Τζαμτζής από τη Νέα Δημοκρατία, Μιχάλης Κασής από το ΠΑΣΟΚ. Θα πω όχι, γιατί το κεφάλι μου το παίζω κορώνα γράμμα συνειδητά. Για τον λόγο ότι εκλέχθηκα βουλευτής και δεν θέλω να είμαι βουλευτής μαριονέτα. Νίκος Σιφουνάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εκείνος με τη σειρά του δεν ψηφίζει. Προειδοποιητικές βολές και από το Θάνο Μωραΐτη από την τηλεόραση του Sky. Είμαι ξεκάθαρος, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Στην αντίθετη κατεύθυνση ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ που είπε ότι αν η κυβέρνηση λόγω των ίδιων και γνωστών αντιδράσεων 14 χρόνια δεν προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις και κάνει πίσω, τότε δεν θα ψηφίσει εκείνος. Άδωνης Γεωργιάδης στον Sky για τις αντιδράσεις για το γάλα. Θα ήταν αστείο, δηλαδή θα ήταν για γέλια για την συνέχεια της ιστορίας, ότι περάσαμε όλα αυτά που έχουμε περάσει και θα σταματήσει η συμφωνία γιατί το γάλα θα είναι 5, θα είναι 10 ημερών. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΚΚΕ. Η εξελισσόμενη αντιπαράθεση για το γάλα κρύβει την ουσία του προβλήματος, ότι δηλαδή τα μέτρα του ΟΟΣΑ και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίζουν την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος. Σύμφωνα με τα συμφέροντα των κερδών των μονοπωλίων της γαλακτοβιομηχανίας και όχι τη λαϊκή ανάγκη για φτηνό και ποιοτικό γάλα. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες και παρασκήνιο θα μας δώσουν ο Αντώνης Αντζολέτος από τη Βουλή και ο Χρήστος Κούτρας. Και Αντώνη, θα ξεκινήσουμε από σένα, γιατί πριν από λίγο έφτασε στα χέρια σας μια ανακοίνωση του κυρίου Χαρακόπουλου. Ναι, και βεβαίως πρέπει να σου πω ότι από το μεσημέρι εδώ στη Βουλή είχαμε ένα σύριαλ, γιατί ενώ η Βουλή είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της, είδαμε εδώ τον κύριο Χαρακόπουλο, οπότε καταλάβαμε ότι πιθανώς να έχουμε κάποια εξέλιξη σήμερα. Συναντήθηκε για περισσότερο από δύο ώρες με συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ενώ είδε και τον κύριο Μπαλτάκο για περίπου 10 λεπτά. Οι πληροφορίες και οι αίσθησεις που έχουμε είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή ο κύριος Χαραγόπουλος στηρεί στάση αναμονής και αυτό φάνηκε από την ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά με τον κύριο Χαρακόπουλο να μην ανοίγει τα χαρτιά του, τονίζοντας πως αναμένω τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της συμφωνίας για το γάλα, το οποίο αρχικό σε πρόκειτο να ανακοινωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να τοποθετηθώ με τη δέουσα υπευθυνότητα, όπως άλλωστε θεωρώ ότι έπραξα μέχρι σήμερα. Τα αφήνει όλα ανοιχτά, δηλαδή, ο κύριος Χαρακόπουλος. Αν έρθει κάποια αλλαγή που να τον ικανοποιεί, ψηφίζει και παραμένει και στη θέση του, διαφορετικά
Θα δούμε τι αποφάσεις θα λάβει. Τώρα, Χρήστο, πότε θα έρθει στη Βουλή, πώς θα έρθει η συμφωνία με την Τρόικα και πώς αξιολογούνται, να δούμε συνολικά στην κυβέρνηση, οι αντιδράσεις, οι οποίες πληθαίνουν. Ενώ παράλληλα είδαμε και το μήνυμα που έστειλε σε όσους διαφωνούν από τις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς. Και ήταν ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός. Είπε δεν μπορεί αυτή την ώρα που έχουμε πετύχει αυτή τη συμφωνία και η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της, όπως είπε, να προχωράμε σε τέτοιες διαφοροποίησεις. Και έκανε και επίθεση βεβαίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπάρχει προβληματισμός στις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες για τις αντιδράσεις ορισμένων βουλευτών. Θα γίνει κάποια συζήτηση στις επόμενες ημέρες. Ενώ για τον τρόπο που θα έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, επιβεβαιωθήκαμε νομίζω πλήρως, γιατί φαίνεται ότι τελικά θα έρθει σε τρία άρθρα, όπως είχαμε πει. Θα είναι τρία διακριτά άρθρα: ένα οι τράπεζες, ένα τα φορολογικά και ένα οι διορθωτικές αλλαγές. Εκεί βεβαίως θα περιλαμβάνεται ο τρόπος διάθεσης του πλεονάσματος και βεβαίως τα κρίσιμα θέματα, το κρίσιμο θέμα. Το γάλα που είναι και στην εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και αντιδρούν οι βουλευτές. Φαίνεται ότι θα έρθει την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και περιμένουν στην κυβέρνηση να ολοκληρωθεί το κείμενο για να υπάρξουν και περισσότερες εξηγήσεις και περισσότερες συζητήσεις. Πάντως, υπάρχει και η γραμμή του κ. Βενιζέλου, ο οποίος είναι στην κατεύθυνση να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη διατύπωση όπως ζητούν κάποιοι βουλευτές αναφορικά με το γάλα, ούτως ώστε και αυτοί οι λίγοι που αντιδρούν να πιστούν. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό οι διατυπώσεις θα αλλάξουν την ουσία και θα κάμψουν αυτές τις αντιρρήσεις. Θα το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να καλησπέρισω τώρα τον Δημήτρη Τσιόδρα. Δημήτρη, στο ίδιο έργο θεατές, πριν από μια κρίσιμη ψηφοφορία. Αυτή τη φορά είναι το γάλα. Αυτή τη φορά είναι το γάλα. Έχουμε δει στο παρελθόν, όταν έχουμε ρυθμίσεις που θίγουν συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, να υπάρχουν αντιδράσεις από βουλευτές, οι οποίοι λειτουργούν όχι ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που προασπίζουν το ευρύτερο συμφέρον, αλλά ως εκπρόσωποι συγκεκριμένων ομάδων. Όμως οι βουλευτές δεν είναι ούτε βουλευτές των αγέλατων τρόφων, ούτε των γαλακτοπαραγωγών, ούτε των δημοσιογράφων, ούτε των δικηγορών. Είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάζουμε πάνω απ' όλα το ευρύτερο συμφέρον. Δεν το βλέπουμε συγκεκριμένη περίπτωση. Καλά, υποθέτω στις περιφέρειές τους, εκτός από αγελαδοτρόφους, έχουν και καταναλωτές. Η πλειοψηφία είναι οι καταναλωτές και όχι οι αγελαδοτρόφοι. Και αν η συγκεκριμένη ρύθμιση τώρα, έτσι όπως είναι, είναι καλή για τους καταναλωτές, να μας πούνε τότε γιατί η Ελλάδα έχει το τρίτο ακριβότερο γάλα στην Ευρώπη. Και γιατί η ελληνική παραγωγή, αντί να αυξάνεται, παρότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση, φθήνει. Δεν είμαι ειδικό στα του γάλα, εκτός για να μπορώ να σου πω περισσότερα. Τα στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση πάντως δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση στην τιμή του γάλακτος, παρότι έχουμε αυτή την κρίση στην Ελλάδα και παρότι έχουμε όλα τα συγκεκριμένα αύξηση προβλήματα. Αύξηση της τιμής του γάλακτος ακριβώς τα χρόνια της κρίσης. Τέλος πάντων, Δημήτρη, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση θα πνιγεί σε μια κουταλιά γάλα? Κοίταξε, φαίνεται αδιανόητο να πνιγεί η κυβέρνηση σε μια κουταλιά γάλα. Φαίνεται αδιανόητο γιατί όταν έχουμε περάσει 4 χρόνια, αυτά τα οποία έχουμε περάσει, όταν έχουν ψηφιστεί τόσα μέτρα, να βρεθούν βουλευτές οι οποίοι θα δημιουργήσουν τόσο μεγάλο πρόβλημα ώστε να μην υπάρχει συμφωνία. Γιατί όταν θα έρθει η συγκεκριμένη ρύθμιση του γάλακτος θα περιλαμβάνεται στο ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πακέτο. Όποιος δεν το ψηφίσει, δεν ψηφίσει το συνολικότερο πακέτο. Άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα έχεις μια πολύ πολύ μεγάλη κυβερνητική κρίση όταν τα πράγματα πάνε να μπουν σε μια σειρά. Όταν περιμένεις να πάρεις θετικές αποφάσεις στη συνέχεια και όταν αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται κάποια πρώτα σημάδια καλά για την οικονομία. Και προεκλογικά επίσης. Ναι, βεβαίως. Προεκλογικά, όταν λέμε προεκλογικά, δεν εννοούμε απλώς κάποια προεκλογικά μέτρα, εννοούμε κάποια ζητήματα τα οποία θα αποφασιστούν. Ναι, λέω ότι έρχονται και προεκλογικά αυτές οι αντιδράσεις, με ό,τι σημαίνει για την εικόνα που εκπέμπει το κόμμα, το κάθε κόμμα. Έρχονται προεκλογικά, γιατί ο κάθε βουλευτής θέλει να εμφανιστεί και σε κάποια μερίδα των ψηφοφόρων της περιφερειάς του αρεστός. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αντρές. Πάντα όταν υπάρχει κάλπη, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Αλλά κοίταξε, προκειμένου να φανούν αρεστοί σε μια συγκεκριμένη ομάδα, δεν σκέφτονται ότι μπορούν να δυσαρεστήσουν τη μεγάλη πλειοψηφία που είναι οι καταναλωτές. Απλώς οι καταναλωτές δεν είναι τόσο οργανωμένοι ώστε να μπορούν να φωνάζουν όπως συγκεκριμένες ομάδες. Δούμε λοιπόν πώς θα διευθετηθεί αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ο Αντώνης Σαμαράς από τις Βρυξέλλες μίλησε, κυρίες και κύριοι, για τα ιδιαίτερα θετικά σχόλια που απέσπασε από τους Ευρωπαίους ηγέτες και για την Ελληνική Προεδρία και για την επιτυχημένη αξιολόγηση της Τρόικας, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την αισιοδοξία του για την ανάκαμψη της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, θετικό μήνυμα για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ίσως και εντός Απριλίου, εξέπεμπε το IIF. Η κυβέρνηση την ίδια ώρα περιμένει τώρα, μετά την αξιολόγηση της Standard & Poor's, που διατήρησε τη χώρα στο ίδιο επίπεδο, γενναίες αναβαθμίσεις από τους άλλους οίκους αξιολόγησης.
Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, ακόμη και τον Απρίλιο, είναι απολύτως εφικτή και η χώρα θα μπορούσε να προσδοκά ένα επιτόκιο στην περιοχή του 5,5%. Κάπως έτσι σχολίασε το Διεθνές Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικής την επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα. Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και δανειστών διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και ανοίγει τον δρόμο για να δοθεί το πράσινο φως στο Eurogroup της 1ης Απριλίου για την εκταμείευση της δόσης στην Ελλάδα. Η επίτευξη συμφωνίας ανοίγει το παράθυρο για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές μέσω της έκδοσης πενταετούς ομολόγου, ίσως και εντός του Απριλίου. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει ότι την απόφαση για έξοδο στις αγορές θα καθορίσουν τελικά η απόδοση της κυβέρνησης στις ευρωεκλογές και το πότε ακριβώς θα επιτευχθεί η επιστροφή στην ανάπτυξη. Τη μεταστροφή του κλίματος για τη χώρα σημείωσε από τις Βρυξέλλες και ο Πρωθυπουργός. Όλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, θα έλεγα και την ανακούφισή τους, για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα στην Αθήνα, δηλαδή για την επιβεβαίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος και για τις μεταρρυθμίσεις που τόσο αποφασιστικά προωθούμε. Και όλοι πια υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα πέτυχε τους στόχους της σε όλα τα μέτωπα και στο δημοσιονομικό και στις μεταρρυθμίσεις και ότι πια ως Έλληνες γυρίζουμε μια καινούρια σελίδα. Ο οίκος Standard & Poor's διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο του Β' πλην με σταθερές προοπτικές. Σημείωσε δε ότι αν επιτυγχανόταν ουσιαστική επιστροφή στην ανάπτυξη, θα αναβάθμιζε το αξιόχρεο. Ο οίκος αξιολόγησης απονέμει τα εύσημα στην κυβέρνηση για την αποφασιστικότητά της στις μεταρρυθμίσεις, για τα βήματα στην αγορά εργασίας και τη δημοσιονομική προσαρμογή, τη βελτίωση των εξαγωγών και τη σύσπραξη των δημοσιονομικών εσόδων, αλλά και τις πρωτοβουλίες στο εμπόριο. Μόνο ότι ήταν αυτές οι μέρες πολύ καλές μέρες για την Ελλάδα. Ήταν ένα διήμερο που έκανε πολύ καλό στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, μια που, επιτρέψτε μου να το πω, ότι η ελληνική προεδρία ήδη θεωρείται επιτυχημένη. Όλα αυτά έχουν ασφαλώς και άμεσες επιπτώσεις μέσα στην Ελλάδα. Και μερικές από αυτές θα φανούν σε επόμενες μέρες, άλλες θα φανούν σε βάθος χρόνου. Στον αντίποδα, η Standard & Poor's βγάζει κίτρινες κάρτες για το υψηλό δημόσιο χρέος και την ανεργία και τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων. Επιπλέον, ο οίκος εκφράζει την ανησυχία του για το ρευστό πολιτικό σκηνικό και εκτιμά ότι οι τράπεζες θα έχουν τελικά μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες από αυτές που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Και συνδέομαστε τώρα με τον Γιάννη Τζούνο, τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, που θα μας δώσει τελικά όλο το κλίμα αυτού του διημέρου. Πάντως, μέσα από τη συνέντευξη τύπου Σαμαρά, μόνο θετικά μηνύματα βγήκαν, Γιάννη. Έτσι είναι, μόνο θετικά μηνύματα πήρε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις συναντήσεις που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες εδώ στην Ευρώπη. Και αυτό το πολύ θετικό κλίμα που τον ακούσαμε στη συνέντευξη τύπου να το επαναλαμβάνει 2 και 3 φορές ο Πρωθυπουργός, είναι το οποίο θέλει να διατηρήσει. Το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη, το οποίο ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας μας. Και γιατί θέλει να το κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς? Διότι από εδώ και πέρα θα δούμε να παίρνει πάνω του ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καταρχήν την προσπάθεια για την έναρξη της συζήτησης για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους και το δεύτερο, την επίσης προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας για έξοδο στις αγορές με μικρά βήματα στην αρχή και ενδεχομένως, εάν το κλίμα παραμείνει να είναι τόσο καλό, κάτι το οποίο επιθυμούν στην κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Σαμαράς, τότε να συνεχιστεί με πολύ μεγαλύτερα ποσά μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα, στόχος αυτή τη στιγμή του κυρίου Σαμαρά είναι η διατήρηση του καλού κλίματος. Θα υπάρξουν επαφές για αυτή τη διατήρηση του καλού κλίματος. Άλλωστε, μέχρι και το Μάιο στην Αθήνα θα περάσουν πάρα πολλοί ηγέτες, ανάμεσά τους και η κυρία Μέρκελ. Και θα δούμε τον Πρωθυπουργό να βγαίνει μπροστά σε μια προσπάθεια και για το χρέος και για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μου τώρα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπη, δημιουργείται λοιπόν πλέον ένα πολύ θετικό κλίμα για την Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν θα κυλήσει το πράγμα έτσι θετικά, όπως προεξοφλεί ο Πρωθυπουργός και το κυβερνητικό επιτελείο, ή όχι. Γιατί και προβλήματα υπάρχουν και υπάρχει βεβαίως μια επισφάλεια ως προς το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα κυλήσουν και οι συζητήσεις. Για το χρέος δεν είναι ένα απλό θέμα. Δεν είναι καθόλου απλό θέμα. Και βεβαίως μου έφαγε την είδηση ο Τζούνος από τις Βρυξέλλες. Δεν πειράζει, χαλάλι του. Αλλά ας τα πάμε με τη σειρά. Θέλω να επισημάνω κάτι και θα μου το επιτρέψει αυτό. Ότι η Τρόικα ιτήθηκε σε πολλά σημεία αυτή τη φορά. Και ιτήθηκε, ίσως να ήθελε κιόλας να ιτηθεί, θα πούνε κάποιοι πιο πονηροί από μένα. Αλλά εγώ, επειδή το παρακολουθώ από κοντά αυτό το ζήτημα, όπως όλοι γνωρίζουν, θέλω να σου θυμίσω και να θυμίσω σε όλους ότι υπήρχαν δύο σημεία που είχαν ταλανίσει τις σχέσεις μας με αυτούς. Ήταν ότι οι άνθρωποι επέμεναν ότι θα έχετε το 14 και δημοσιονομικό κενό και χρηματοδοτικό κενό. Δηλαδή και μέτρα θα χρειαστεί να πάρετε, λιτότητας προφανώς, και δεν θα σας στάνουν τα λεφτά και θα έρθετε παρακαλεστά.
Και στα δύο αυτά λοιπόν ιτήθηκε. Ας παρακαλέσω λοιπόν τους συναδέρφους να δούμε την πρώτη κάρτα. Στο δημοσιονομικό κενό δέχθηκε η Τρόικα τελικώς ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Από εκεί που ξεκίνησαν να λένε ότι το δημοσιονομικό κενό είναι 4 δις, πήγε μετά στα 2, πέσαμε στο 1,5, 500. Και τελικά φτάσαμε. Χαίρομαι που τα θυμάσαι. Τελικά ανοίξαμε το ταμείο στις αρχές του έτους. Βρήκαμε μέσα 500 εκατομμύρια τα οποία θα μοιραστούν. Βρήκαμε μέσα άλλο ένα δισεκατομμύριο το οποίο θα πάει στην αύξηση των πληρωμών που θα κάνει το κράτος. Εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Το κράτος βρέθηκε να χρωστάει γύρω στα 4. Είχε προγραμματίσει να πληρώσει 1,8. Το αυξάνει τώρα, θα πληρώσει 2,8. Αυτά είναι λεφτά που μπαίνουν στην οικονομία και πολλαπλασιάζονται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για όσους ιδιώτες τους χρωστά χρήματα το κράτος, αλλά κυρίως για τις επιχειρήσεις. Συν το 1 δισεκατομμύριο που θα πάει, και παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο, που θα πάει σε επιστροφή του χρέους. Μάλιστα, να έρθουμε τώρα στο χρηματοδοτικό κενό. Στο χρηματοδοτικό κενό, εδώ η Τρόικα λοιπόν δέχτηκε ότι αφού έχετε 500, δώστε τα, δεν υπάρχει κενό. Στο χρηματοδοτικό κενό αξιοποιεί ενδοκυβερνητικές τοποθετήσεις. Είναι λίγο παράξενο αυτό ίσως για πολλούς. Είναι χρήματα που καταθέτουν τα ταμεία, που υπάρχουν σε ένα, παραμένουν στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζης της Ελλάδος. Το ύψος αυτό ποιο είναι, Μπάμπη? Είναι αρκετά μεγάλο, είναι κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης οι προνομιούχες μετοχές που είχαν εκδοθεί την εποχή που ξεκίνησε η κρίση, το 2008, οι μετοχές άλογο σκούφι, όπως λέγαμε γενικώς, από την Πειραιώς και την Α, θα τις πάρουν πίσω, άρα θα πληρώσουν το κράτος. Επίσης θα εκδοθούν λίγα περισσότερα έντοκα γραμμάτια και τέλος θα έχουμε την έξοδο στις αγορές. Για να καλυφθεί λοιπόν από εκεί αυτό το χρηματοδοτικό κενό των περίπου 3 δις, όπως λες, Μπάμπη. Είναι μεγαλύτερο το χρηματοδοτικό κενό κατά τον Τόμσεν, για να σου το πω το νούμερο, αν μην μας μπερδεύω, είναι 8,6. Θα το καλύψουμε όμως όλο. Μάλιστα. Έξοδος στις αγορές, αισιοδοξία, λέει η πλευρά της κυβέρνησης, όπως μας μετέφερε και ο Γιάννης Τζούνος. Είδαμε και στο ρεπορτάζ της εκτιμής του IIF, που ίσως λέει μέσα στον Απρίλιο καταφέρει η Ελλάδα να βγει στις αγορές και με πολύ καλό επιτόκιο 5,5%. Αν όλα τα πράγματα τόσο καλά και τόσο αισιόδοξα, η Standard & Poor's σήμερα γιατί μας κράτησε σταθερά? Δηλαδή δεν έδωσε... Όχι, δεν μας αναβάθμισε, δεν έδωσε καν θετική προοπτική, έδωσε σταθερή προοπτική. Περιμέναμε ότι ίσως θα άλλαζε την προοπτική. Δεν την άλλαξε. Είναι μια καινούργια ομάδα. Η Standard & Poor's έχει περάσει μια βαθύτατη κρίση με τις εξαιρετικά λανθασμένες εκτιμήσεις που έκανε πριν την κρίση. Είναι πολύ προσεκτικοί, δεν θέλουν να βιαστούν, αλλά πιστεύω ότι δεν θα δώσουν την εκτίμησή τους πλέον το φθινόπωρο, θα τη δώσουν πιο νωρίς. Θα δούμε και τη Moody's, η οποία είναι 4 Απριλίου που θα δώσει τη δική της εκτίμηση. Όμως και στη Standard & Poor's υπάρχει αυτό το μικρό πραγματάκι ότι τα πράγματα είναι όλα καλύτερα. Και τα ερωτηματικά της ακόμη, αν θέλεις, θα τα απαντήσει η ίδια η αγορά. Πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς, που αυτός θα πάρει την απόφαση πότε θα κάνουμε το βήμα στις αγορές, θα δώσει το OK πριν το Πάσχα. Γιατί, για το λόγο που είπε και ο Γιάννης Τζούνος, ότι τελικώς αυτός θα τεθεί επικεφαλής της συνολικής διαπραγμάτευσης για το ζήτημα του χρέους. Διότι αν καταφέρει να το τελειώσει, και το τελειώσει καλά, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν περιθώρια για κάτι τέτοιο, τότε όπως αντιλαμβάνεσαι, εκεί, γύρω στο φθινόπωρο, όλη η παρτίδα που λέγεται Ελλάδα θα έχει πλέον αλλάξει. Μάλιστα, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση στο μεταξύ βρίσκεται πολύ κοντά, κυρίες και κύριοι, στον τελικό καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων θα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα των 525 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να δούμε τι έχει κλείσει μέχρι αυτή τη στιγμή και ποια σημεία παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Τα εισοδήματα του 2012 και η ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων με χαμηλές αποδοχές θα αποτελέσουν τα κριτήρια διανομής του κοινωνικού μερίσματος που θα κυμαίνεται από 400 έως 1000 ευρώ. Προκειμένου ένας ένστολος να λάβει το επίδομα των 500 ευρώ στις 9 Μαΐου, ο μισθός του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 1500 ευρώ μεικτά. Μια θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να εντάξει τους ένστολους τους κοινωνικά αδύναμους αυτής της χώρας έχει αρνητικό αποτέλεσμα γιατί δημιουργεί κοινωνικό αυτοματισμό. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει κατηγοριοποίηση σε ανθρώπους που προσφέρουν την ίδια εργασία. Συνολικά θα λάβουν το επίδομα 64.065 ένστολοι, εκ των οποίων 2.135 λιμενικοί, 1.480 πυροσβέστες και 33.745 στρατιωτικοί, με τις πρώτες αντιδράσεις να είναι συγκρατημένες. Η εξαγγελία ξεκίνησε πριν από μήνα και κάτι μέρες, ότι θα δοθεί το πλεόνασμα σε ενστόλους. Καταλήξαμε ένα μήνα μετά σε ενστόλους που το μεικτό τους είναι 1500 και κάτω. Στο διατάφτα και όσο πλησιάζουμε προς το ΔΗΝΕ, μπορεί να κοπεί κι άλλο. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Αναλόγως και θα πράξουμε. Θολό ωστόσο παραμένει το τοπίο των εισοδηματικών κριτηρίων για τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανέργους, τα άτομα με αναπηρία και κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες. Που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα πρέπει να δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα από 7 έως 10.000 ευρώ, προκειμένου να πάρουν το επίδομα.
Το επίδομα που διεκδικούν περίπου 940.000 δικαιούχοι πλην των ενστόλων θα ξεκινάει από 400 ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ, ενώ εκτός από το εισόδημα θα λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και περιουσιακά κριτήρια. Από το οικονομικό επιτελείο γίνονται προσπάθειες να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία, ενώ στα εισοδηματικά κριτήρια ενδέχεται να περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις. Εάν το κάνει, είναι θετικό. Εάν δεν το κάνει, είναι μια άλλη ψευτιά ακόμα. Από σήμερα, μάλιστα, ξεκινά και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ. Μετά από κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Γιάννης Βρούτσης, οι δικαιούχοι, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, θα λάβουν την πρώτη δόση τον Απρίλιο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα από τη γειτονική μας Τουρκία που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση, στο Λουκέτο δηλαδή, που έβαλε από τα μεσάνυχτα στο Twitter ο Τούρκος Πρωθυπουργός, επικαλούμενος δικαστικές αποφάσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τον ίδιο τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, μάλιστα, που αψήφισε την απαγόρευση και με ένα tweet χαρακτήρισε απαράδεκτη την κίνηση, αλλά και μέχρι από απλούς πολίτες, απλούς χρήστες, που ανακάλυψαν άλλους τρόπους πρόσβασης στη δημοφιλή πλατφόρμα, επιστρατεύοντας μάλιστα, όπως θα δούμε, και πολύ χιούμορ. Μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν διεθνείς συνωμοσίες, Twitter, Twitter, έχουμε δικαστική εντολή τώρα. Θα ξεριζώσουμε το Twitter και άλλα παρόμοια. Η διεθνής κοινότητα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όλοι θα αντιληφθούν πόσο ισχυρή είναι η τουρκική δημοκρατία. Κατά την διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, το απόγευμα της Πέμπτης, ο Τούρκος Πρωθυπουργός υποσχόταν ότι θα μπλοκάρει το Twitter στη χώρα και λίγες ώρες αργότερα έκανε την απειλή πράξη. Από τα μεσάνυχτα, περίπου 10 εκατομμύρια Τούρκοι χρήστες δεν είχαν πρόσβαση στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξηγούσε ότι η απαγόρευση επευλήθη για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, αφού το Twitter δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και των δικαστικών αποφάσεων. Η κίνηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Τουρκίας. Ο ίδιος ο πρόεδρος αψήφισε την απαγόρευση και με ένα tweet αποδοκίμασε τον Ερντογάν. Μία στάση που αποθεώθηκε συγκεντρώνοντας 25.000 τιτιβίσματα. Χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την ενέργεια, ο Αμπντουλάχ Γκιούλ τόνισε ότι στην περίπτωση παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, μόνο ο αποκλεισμός μεμονωμένων ιστοσελίδων μπορεί να γίνει αποδεκτός. Ακολούθησε ακόμη ένα τιτίβισμα κατά παράβαση της κυβερνητικής απαγόρευσης, εκ των έσω, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Βολές και από τη διεθνή κοινότητα δέχτηκε η κυβέρνηση Ερντογάν. Με tweet γραμμένο στα τουρκικά, ο Στέφαν Φιούλε, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη διεύρυνση, υπενθύμησε στην Άγκυρα ότι η ελευθερία έκφρασης είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαγόρευση όμως δεν αποθάρρυνε τους χρήστες των τουρκικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκατομμύρια χρήστες βρήκαν άλλους τρόπους πρόσβασης στο Twitter, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις μέσω διακομιστών DNS. Κατεβάζοντας διάφορες εφαρμογές, παρακάμπτουν τον μπλόκο. Ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος μπόρεσε να τουιτάρει. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Μέσα σε 3 ώρες από την ισχύ της απαγόρευσης, ανέβηκαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια tweets στην Τουρκία. Εδώ και αρκετό καιρό, μέσω Twitter διαρρέουν ηχογραφημένες τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο του ίδιου του Ερντογάν όσο και των συγγενικών του προσώπων και συνεργατών του, εμπλέκοντάς τους σε σκάνδαλα διαφθοράς. Όμως ο Πρωθυπουργός είχε βάλει στο στόχαστρο το Twitter πολύ νωρίτερα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το Twitter απειλή από την εποχή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Πάρκο Γκεζί τον περασμένο Ιούνιο, επειδή ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους αντιφρονούντες να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές πολιτικές. Οι επικριτές του πάντως δεν το έβαλαν κάτω. Με σκοπτική διάθεση ανέβασαν σήμερα σχόλια και φωτογραφίες που δείχνουν τα εξαγριωμένα πουλιά σύμβολα του Twitter, είτε να κουτσουλάνε το κεφάλι του Τούρκου Πρωθυπουργού, είτε να καταδιώκουν τον δικτάτορα Ερντογάν σαν σε ταινία του Hitchcock, οι τουρίστες να δέχονται προειδοποιήσεις κατά την άφιξη του στην Κωνσταντινούπολη ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν όπλα, ναρκωτικά και Twitter, και ένα τεράστιο Pac-Man στα χρώματα της τουρκικής σημαίας να κατασπαράζει το Twitter, την ελευθερία του λόγου.
Χωρίς αποτέλεσμα τώρα ολοκληρώθηκαν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για δεύτερη μέρα οι αεροναυτικές έρευνες στο Νότιο Ινδικό ωκεανό για τα δύο μεγάλα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στις 16 Μαρτίου από δορυφόρο και πιθανόν να συνδέονται με την εξαφάνιση του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών. Οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο το πρωί με το πρώτο φως, καθώς συμπληρώνονται δύο εβδομάδες πια από την απογείωση της μοιραίας πτήσης 370 από το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ. Δύο εβδομάδες απόγνωσης για τις εκατοντάδες οικογένειες των 239 αγνοωμένων επιβατών, δύο εβδομάδες που το μυστήριο του χαμένου Boeing παραμένει άλυτο. Σε λίγο θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από την Αυστραλία ο Αλέκος Μάρκελος, να παρακολουθήσουμε προηγουμένως το ρεπορτάζ. Άλλη μια μέρα εξαντλητικών ερευνών για τα πληρώματα των αεροσκαφών που ερευνούν το απέραντο γαλάζιο στο Νότιο Ινδικό ωκεανό. Αναζητώντας πιθανά συντρίμμια από το χαμένο αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών. Πάνω στο Αυστραλιανό αεροσκάφος τύπου P3 Orion, τα συστήματα ανίχνευσης είναι εξελιγμένα, αλλά τα μέλη του πληρώματος χρησιμοποιούν επί ώρες τα παραδοσιακά μέσα ανίχνευσης, τα ίδια τους τα μάτια. Εδώ και δύο ημέρες αυτές οι φωτογραφίες αντικειμένων που ελήφθησαν από το διάστημα έχουν στοιχειώσει τις έρευνες. Έχουμε ρίξει όλα τα διαθέσιμα μέσα στην περιοχή, προσπαθώντας να μάθουμε τι είναι αυτά τα συντρίμμια. Ενδέχεται να είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο που έπεσε από πλοίο, δεν το ξέρουμε. Αλλά το χρωστάμε στις οικογένειες και στους φίλους των σχεδόν 240 επιβατών της πτήσης 370 να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτόν τον απίθανο γρίφο. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι αυτά τα αντικείμενα. Μπορεί να παρασύρθηκαν από τα ρεύματα ή να βυθίστηκαν. Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή για τις έρευνες. Αν και το πεδίο έρευνας είναι μικρότερο σε σχέση με το αρχικό, εντούτοις όταν κοιτάς από το παράθυρο ενός αεροσκάφους πρόκειται για τεράστια περιοχή και είναι πολύ δύσκολη η οπτική αναγνώριση. Πρέπει να το επαναλάβουμε ορισμένες φορές για να είμαστε σίγουροι. Αν και οι συνθήκες ήταν καλύτερες από χθες, η έρευνα απέβη για μια ακόμα ημέρα άγονη. Εκεί που ερευνούν έχει βάθη από 2,5 μέχρι 5 χιλιόμετρα, τα κύματα συχνά φτάνουν τα 10 έως και 15 μέτρα, έτσι η αεροναυτική έρευνα διεξάγεται συχνά κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή. Το μεγαλύτερο μέρος από τα συντρίμμια δεν θα βρίσκονται στην επιφάνεια, αλλά θα έχουν βυθιστεί. Πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οπτικά και τα ραντάρ πολύ δύσκολα θα πιάσουν κάποιο ίχνος. Μετά από μια οκτάωρη βάρδια που περιλαμβάνει 3 ώρες μετάβασης στην περιοχή των ερευνών, 2 ώρες αναγνώρισης και 3 ώρες επιστροφής, τα αναγνωριστικά αεροσκάφη της Αυστραλίας γύρισαν στις βάσεις τους. Σε σύγκριση με χθες, η ορατότητα σήμερα ήταν πολύ καλή. Είχε ορατότητα μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων, δεν έβρεχε στην περιοχή. Είχαμε μια καλή ευκαιρία να κάνουμε οπτική αναγνώριση. Δυστυχώς, λόγω επιχειρησιακών αναγκών, δεν μπορέσαμε να παραμείνουμε εκεί όσο θα θέλαμε, αλλά υπάρχουν ακόμα αεροσκάφη που επιχειρούν στην περιοχή των ερευνών. Στο Πεκίνο, οι συγγενείς των αγνοούμενων επιβατών συγκεντρώθηκαν στην καθιερωμένη ενημέρωση, έχοντας εξαντλήσει τα ψυχικά τους αποθέματα, ενώ οι αρχές απομάκρυναν τους δημοσιογράφους από την αίθουσα. Έπρεπε να σταματήσω να εργάζομαι για τόσες πολλές μέρες, καθώς έπρεπε να παραμείνω εδώ αναμένοντας ειδήσεις. Το χειρότερο απ' όλα είναι η συναισθηματική αναταραχή στην οποία βρίσκομαι. Δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ονειρεύομαι τους γονείς μου κάθε μέρα. Είναι πραγματικά οδυνηρό. Στην Κουάλα Λουμπούρ, η καθημερινή ενημέρωση τύπου και συγγενών δεν είχε ειδήσεις. Ο Υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας ζήτησε συγγνώμη που δεν διαθέτει νεότερες πληροφορίες. Είναι πολύ δύσκολο. Το μοναδικό ερώτημα το οποίο έχουν, εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Πού είναι οι αγαπημένοι τους και πού βρίσκεται το αεροσκάφος. Την αμέριστη συμπαράσταση στις έρευνες υποσχέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος είπε ότι αποτελεί προτεραιότητα και εμείς στο Πεντάγωνο δώσαμε προτεραιότητα στη συνδρομή προς τη Μαλαισιανή κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάνω από 200 οικογένειες που θρυνούν και θέλουν απαντήσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και δεν είμαστε οι μόνοι. Χρησιμοποιούμε στις έρευνες όλες τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Καθώς συμπληρώνονται 2 εβδομάδες από την εξαφάνιση της πτήσης 370 των Μαλαισιανών αερογραμμών, οι έρευνες συνεχίζονται, βασισμένες σε αχνές ενδείξεις, ενώ κανείς δεν γνωρίζει εάν ψάχνουν στο σωστό μέρος. Μεταφερόμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και τον Αλέκο Μάρκελο για να δούμε τώρα, Αλέκο, εάν έχουμε κάποια νεότερη πληροφορία από εκεί. Τι λένε οι Αυστραλιανές αρχές? Έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας σήμερα τον κύριο Άμποτ, τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, ότι κάπως προσπάθησε να τα μαζέψει. Ήταν
Πιο συγκρατημένος είναι βέβαιον αυτό. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα και το νεότερο είναι ακριβώς αυτό που αναφέρατε και στο ρεπορτάζ. Ουδέν νεότερον, δεν υπήρξε εντοπισμός. Να αναφέρω για την πληροφόρηση ότι έχει επιλεγεί ως μέθοδος που επιδιώκεται η ανίχνευση είναι με την παρατήρηση με τα ανθρώπινα μάτια, με τα κιάλια. Έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος, δεν ελπίζουν σε εντοπισμό με το ραντάρ. Και να δώσουμε δύο στοιχεία, ότι εκτός από τη φωτογράφηση των δύο αντικειμένων που έχουμε από τους δορυφόρους, δεν υπάρχει καμία συνέχεια, όχι μόνο από την ανίχνευση που επιδιώκουν τα αεροπλάνα ή το πλοίο που βρίσκεται ήδη εκεί και τα υπόλοιπα πλοία που έρχονται, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια και από τις δορυφορικές φωτογραφίες. Δηλαδή δεν υπήρξε άλλη φωτογραφία του δορυφόρου που να δείχνει τα αντικείμενα αυτά στη συνέχεια. Στις 17 δηλαδή, στις 18 Μαρτίου, μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν δηλαδή και επόμενες δορυφορικές φωτογραφίες με αυτά τα αντικείμενα φαντάσματα. Οπότε πλέον δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση. Το κακό είναι ότι από αύριο οι καιρικές συνθήκες χειροτερεύουν. Δεν γίνονται τραγικές, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολες από τις σημερινές όπου υπήρχε πολύ καλή ορατότητα. Έτσι, παρά την ενίσχυση των εναέριων μέσων που θα έχουν αύριο με την άφιξη και κινέζικων και ιαπωνικών αεροσκαφών, οι προγνώσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες για την συνέχεια της έρευνας το επόμενο 24ωρο. Μάλιστα, θα είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να ψάχνουν ψήλους στα άχυρα. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη και είναι και μια απόσταση πάρα πολύ μακριά, έτσι. Δηλαδή, λέμε τώρα Αυστραλία, αλλά μιλάμε για μια απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων από τις νοτιοδυτικές ακτές της Αυστραλίας, έτσι. Και στο πιο, ίσως ένα από τα πιο άγρια και πιο απομονωμένα κομμάτια του Ινδικού ωκεανού, χαρακτηριστικά ένας πιλότος από τα Αυστραλιανά Ωράιον έλεγε στους δημοσιογράφους ότι δεν ψάχνουμε ψήλο στα άχυρα, ψάχνουμε ψήλο σε 10 χειρώνες. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο, για την ανταπόκριση. Μόλις εντοπιστούν τα συντρίμια που να μπορούν να συσχετιστούν με το χαμένο αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών, κυρίες και κύριοι, θα χρειαστούν υποβρύχιες έρευνες για να ταυτοποιηθούν τα ευρήματα και να τα ανεβάσουν στην επιφάνεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου CNN, υπάρχει ήδη μια ομάδα ωκεανογραφικών ερευνών που είναι απολύτως έτοιμη. Προετοιμάζεται για ακριβώς αυτό το σκοπό, για τέτοιου είδους αποστολές. Αυτό το ρομποτικό υποβρύχιο ίσως κρατάει το κλειδί για την ανέβρεση του Boeing της πτήσης 370. Ονομάζεται Remus 6000 και κατασκευάστηκε από το ωκεανογραφικό ίδρυμα Woods Hole στο ακροτήριο Cod της Μασαχουσέτης. Έχει μήκος 3,5 μέτρων, ζυγίζει σχεδόν ένα τόνο και κοστίζει 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Έχει πολλές δυνατότητες. Μπορούν να ανέβουν ή να κατέλθουν σε υποβρύχια όροι με κλίση 40 μοιρών. Είναι πολύ ευσταθή και έτσι συλλέγουν αξιόπιστα στοιχεία σχεδόν πάντοτε. Πώς αυτό το υποβρύχιο ρομπότ θα βρει κάτι που το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό και οι δυνάμεις δεκάδων χωρών δεν μπορούν να εντοπίσουν? Καταρχήν, το όχημα που έχει σχήμα τορπίλης μπορεί να φτάσει βάθη 6.000 μέτρων, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μπορεί επίσης να σαρώσει ευρείες περιοχές του βυθού, χρησιμοποιώντας τα πλευρικά σόναρ που διαθέτει. Στέλνουν μια ηχητική δέσμη που μπορεί να ταξιδέψει για 800 μέτρα και αντανακλάται στο πυθμένα της θάλασσας, δίνοντας μια απεικόνηση στο όχημα. Η διαδικασία αποκαλείται χορτοκοπτική, γιατί μιμείται τις κινήσεις μιας μηχανής κοπής του γρασιδιού πριν επιστρέψουν τα οχήματα πάνω στην επιφάνεια με τα στοιχεία καταγεγραμμένα σε κάμερα υψηλής ευκρίνειας. Η ανάλυση γίνεται από τους υπολογιστές στην ξηρά. Πώς μπορείτε να διακρίνετε ένα ψάρι, ένα βράχο από μια μηχανή αεροσκάφους? Νομίζω ότι είναι εύκολο. Τα τεχνητά ή μεταλλικά αντικείμενα αντανακλούν πολύ δυνατά. Μέχρι στιγμής δεν τους έχουν ζητήσει να βοηθήσουν τις έρευνες, που δεν θα διενεργήσουν όμως για πρώτη φορά. Ο Remus 6000 κλήθηκε να συνδράμει στις έρευνες για την πτήση 447 της Air France που κατέπεσε στον Ατλαντικό ωκεανό τον Ιούνιο του 2009. Δύο χρόνια αργότερα, μια ομάδα από το ωκεανογραφικό ίδρυμα Woods Hole εντόπισε τα συντρίμια του 2,5 μίλια κάτω από την επιφάνεια μετά από μήνες ερευνών. Κάτι που κατέστη δυνατόν χάρη στο προηγμένης τεχνολογίας αυτό υποβρύχιο όχημα. Αυτή είναι η πρώτη καταγραφή από τα συντρίμια της πτήσης 447. Ήταν προφανές ότι υπήρχαν αντικείμενα από το αεροσκάφος. Ένα μέλος της ομάδας παρατήρησε πρώτα ένα σακίδιο στο βυθό του ωκεανού. Μετά εντόπισε μια μηχανή του αεροσκάφους. Ύστερα ένα από τα φτερά, κατόπιν το σύστημα τροχών. Πριν αρχίσει τις απόπειρες υποβρυχίου εντοπισμού, πρέπει να μειωθεί το πεδίο της έρευνας. Η ομάδα ερεύνησε 5.000 τετραγωνικά μίλια και χρειάστηκαν 100 αποστολές για να βρεθούν τα πρώτα συντρίμια της πτήσης 447, και αυτή είναι πολύ μικρή περιοχή σε σχέση με αυτή της πτήσης 370. Η ομάδα των ερευνητών από τη Μασαχουσέτη είναι έτοιμη να δράσει όταν χρειαστεί, βοηθώντας έτσι στη λύση του μεγαλύτερου μυστηρίου εξαφάνισης αεροσκάφους του αιώνα μας.
Πάντως είναι γεγονός ότι εδώ και 13 μέρες πια η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί ένα σύριαλ, χωρίς σειρμό και χωρίς συνοχή για την τύχη του μοιραίου Boeing. Δεκάδες σενάρια διαφορετικά μεταξύ τους και κυρίως κάθε ένα από αυτά μετέβαλε το πεδίο των ερευνών. Για να τα θυμηθούμε. Έχει εξαφανιστεί από τα ραντάρ εδώ και 2 εβδομάδες, ενώ δεν εξέβαμψε ποτέ σήμα κινδύνου. Το μυστήριο της πτήσης του Boeing 777, που μετέφερε 239 ψυχές, προσπαθούν να λύσουν οι ειδικοί, οι αρχές και οι μυστικές υπηρεσίες 26 χωρών. Κάθε στοιχείο που έρχεται στο φως, άσχετα με το αν επιβεβαιώνεται ή όχι, πυροδοτεί και ένα νέο σενάριο σχετικά με την τύχη του αεροσκάφους. Πρώτον, αεροπειρατεία. Δεύτερον, δολιοφθορά. Τρίτον, ψυχολογικά προβλήματα επιβατών ή πληρώματος. Τέταρτον, προσωπικά προβλήματα επιβατών ή πληρώματος. Μετά από μία εβδομάδα μυστηρίου για το εξαφανισμένο Boeing 777, οι μαλαισιανές αρχές κατέληξαν σε ένα τελικό συμπέρασμα από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων. Ο πρωθυπουργός Νατζίμπ Ραζάκ ανακοίνωσε ότι η πτήση MiTA370 άλλαξε πορεία προς τα δυτικά στον Ινδικό ωκεανό, όχι λόγω κάποιου μηχανικού λάθους, αλλά από ανθρώπινο χέρι. Up until the point. Μέχρι την ώρα που το αεροσκάφος έφυγε από την κάλυψη των στρατιωτικών ραντάρ, οι κινήσεις του αποδεικνύουν σκόπιμη ενέργεια από κάποιον που βρισκόταν στην πτήση. Οι θεωρίες συνωμοσίας για το ενδεχόμενο το αεροσκάφος να έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης πυροδοτήθηκαν και από το γεγονός ότι 2 από τους επιβάτες είχαν ανέβει στο αεροπλάνο χρησιμοποιώντας κλεμμένα διαβατήρια. Λίγες μέρες μετά, δημοσίευμα των New York Times αποκαλύπτει ότι η στροφή του Boeing προς τα δυτικά προγραμματίστηκε από κάποιον που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο πιλωτήριο. Ο πιο ομαλός συνηθισμένος τρόπος να αλλάξει πορεία του αεροσκάφος είναι μέσω του υπολογιστή. Και αυτό συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Μια συνηθισμένη, αβίαστη πρακτική από κάποιον που είχε γνώση. Ήξερε τι έκανε. Τα νέα δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η αλλαγή πορείας έγινε εσκεμμένα και βάζουν εκ νέου στο επίκεντρο της έρευνας τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη. Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, επικαλούμενο μαρτυρίες συναδέλφων, διερωτάται αν ο κυβερνήτης του Boeing επιχείρησε να αυτοκτονήσει λόγω ερωτικής απογοήτευσης επειδή τον εγκατέλειψε η γυναίκα του και τα 3 τους παιδιά. Την ίδια ώρα, τη συνδρομή του FBI ζήτησε η μαλαισιανή κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη ότι στις 3 Φεβρουαρίου διαγράφηκαν δεδομένα από τον προσωμιωτή πτήσεων που βρέθηκε στο σπίτι του πιλότου. Ορισμένα στοιχεία διαγράφηκαν από τον προσωμιωτή και οι ειδικοί προσπαθούν να τα επανακτήσουν. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι επιβάτες, οι πιλότοι και το πλήρωμα παραμένουν αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της New Straits Times αναφέρει πως το αεροσκάφος πραγματοποίησε χαμηλή πτήση στα μόλις 5.000 πόδια, με αποτέλεσμα να είναι αόρατο από τα ραντάρ και σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, ίσως να κατέληξε σε βάση ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν. Οι αμερικανικές αρχές ανησυχούν για την πιθανότητα το αεροπλάνο να έχει προσγειωθεί κάπου για να παραμείνει κρυμμένο και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως όπλο καταστροφής. Δεν πρόκειται για ατύχημα. Είναι μια εσκεμμένη πράξη κατάρριψης αεροσκάφους και το βασικό ερώτημα είναι ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Εδώ και 15 ημέρες, 3 φορές έχει σημάνει συναγερμός για αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί σε περιοχές πιθανά κομμάτια του αεροσκάφους. Αρχικά στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Βιετνάμ, στη συνέχεια στα στενά της Μάλακα και τώρα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Αυστραλίας. Μέχρι αυτήν την ώρα, καμία από τις έρευνες δεν απέφεραν καρπούς. Υπήρξε μια τρομακτική μηχανική βλάβη που έστειλε το αεροσκάφος σε ακυβέρνητη πορεία. Οι πιλότοι το οδήγησαν εσκεμμένα σε άγνωστο προορισμό. Υπήρχαν αεροπειρατές ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης. Όλα αυτά τα ερωτήματα ακόμα παραμένουν αναπάντητα. 14 μέρες μετά, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η πτήση 370 της Malaysia Airlines με 239 επιβάτες εξαφανίστηκε μια ήρεμη, χωρίς φεγγάρι νύχτα. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Κωνσταντίνε Δαβλέ, έχουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος το νέο κώδικα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Τι προβλέπει, λοιπόν?
Είναι λοιπόν ένας κώδικας δεοντολογίας, θα μπορούσαμε να πούμε, για τη σχέση των τραπεζών με τους κακοπληρωτές τους. Mm-hmm. Υπάρχει εκεί ο ορισμός του συνεργάσιμου δανειολήπτη. Υπάρχει και μία σειρά λύσεων για το τι μπορεί να γίνει αναλόγως στην κάθε περίπτωση. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές. Να ξεκινήσουμε για παράδειγμα με τις βραχυπρόθεσμες λύσεις. Εδώ έχουμε, ας πούμε, να δοθεί το δικαίωμα στον δανειολήπτη να πληρώνει μόνο τους τόκους ή να μειωθεί το ύψος των δόσεων γενικότερα. Να υπάρξει κάποια περίοδος χάριτος, να υπάρξει μια αναβολή πληρωμής των δόσεων, να τακτοποιηθεί το καθυστερούμενο υπόλοιπο ή να υπάρξει μια κεφαλαιοποίηση των καθυστερήσεων. Πάμε να δούμε τις μεσοπρόθεσμες λύσεις. Εκεί έχουμε μία μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή μία αλλαγή του τύπου του επιτοκίου, αποκειμενόμενο για παράδειγμα σε σταθερό, ή και παράταση της διάρκειας αποπληρωμής. Ενώ τέλος υπάρχουν και οι λύσεις οριστικής διευθέτησης, εδώ θα δούμε την τελευταία που είναι και πιο σημαντική, να γίνει λοιπόν μία παραχώρηση του ακινήτου που έχει μπει υποθήκη ή να μετατραπεί σε leasing, να επέλθει πώληση ή και ενοικίαση ενός ακινήτου που έχει ο δανειολήπτης, ή τέλος να έχουμε αντικατάσταση του παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολείπου. Κάτι σαν ένα έμεσο κούρεμα, θα λέγαμε. Αυτές είναι κάποιες από τις λύσεις τις οποίες προτάσει η Τράπεζα της Ελλάδος στην σχέση τραπεζών με ανθρώπους που έχουν κόκκινα δάνεια. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε πώς θα τεθούν σε εφαρμογή από τις τράπεζες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια που είχαμε σήμερα, στην ενδοκυβερνητική κόντρα που έχει ξεσπάσει με αφορμή το άρθρο 19 του μεταναστευτικού κώδικα. Το Πασόκ εξαπολύει πειρά κατά του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε ότι ο κύριος Μπαλτάκος είναι ένα παλιό πρόβλημα, την ώρα που ο ίδιος ο κύριος Μπαλτάκος υπεραμείνεται της ρύθμισης που, όπως είπε, διασφαλίζει τα δικαιώματα των αστυνομικών και των λιμενικών. Αίσθηση πάντως, όπως θα δούμε, προκάλεσε η δήλωσή του σήμερα ότι γεννήθηκε αντικομονιστής και έτσι θα πεθάνει. Συνέχεια στην ενδοκυβερνητική κόντρα που ξέσπασε χθες στη Βουλή με αφορμή το άρθρο 19 του νέου μεταναστευτικού, δίνει ο γραμματέας της κυβέρνησης Παναγιώτης Μπαλτάκος, υπερασπιζόμενος τους ενστόλους. Πώς θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτού του μετανάστη? Των αστυνομικών πώς θα διασφαλιστούν? Η διάταξη έλεγε: αν ο οικείος εισαγγελέας που θα κάνει προκατακτική εξέταση διαπιστώσει ότι είναι αληθείς καταγγελίες, ο αστυνομικός θα πάει φυλακή. Αν ο αρμόδιος εισαγγελέας διαπιστώσει ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς, όλα θα μετανάστης δικάζεται και απελάβνεται. Τι πιο φυσιολογικό και τι πιο αυτονόητο? Την ίδια στιγμή, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος, μιλώντας στο Βήμα FM, ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις του με τον Υπουργό Γιάννη Μιχελάκη είναι άριστες και απέδωσε τα όσα έγιναν στο Κοινοβούλιο σε δυσαρμονία μεταξύ του ίδιου και του κυρίου Μπαλτάκου. Ο κύριος Βενιζέλος, όταν εγώ μίλησα το πρωί με τον κύριο Βενιζέλο, γιατί εννοείται ότι δεν έκανε το κεφαλίου μου, έτσι. Αλλή μόνο κι αν ένας υπουργός πάει και κάνει το κεφαλίου του. Ότι ο κύριος Μπαλτάκος κάνει το κεφαλίου του. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ ξέρω δεν κάνω το κεφαλίου μου και ενημερώνω τον πρόεδρό μου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενοχλημένος με τους χειρισμούς Μπαλτάκου, εμφανίζεται και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, αφού μιλώντας σε δημοσιογράφους χαρακτήρισε κωμικό το ζήτημα που δημιουργήθηκε και τον κύριο Μπαλτάκο παλιό πρόβλημα. Εξηγήσεις για τη στάση Μπαλτάκου ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Σιμακοπούλου. Να μας εξηγήσει αν ο ενιαίος χαρακτήρας του κόμματος του κυρίου Σαμαρά συγκροτείται στη βάση των ακροδεξιών, ρατσιστικών και φιλοχρυσαυγήτικων απόψεων του κυρίου Μπαλτάκου. Άγρια κόντρα ξέσπασε και με το ΚΚΕ με αφορμή τη φράση του Παναγιώτη Μπαλτάκου ότι είναι αντικομουνιστής γιατί η ελληνική αριστερά ταλαιπωρεί τη χώρα. Το θέμα το έλυσε ο Πιραντέλο αυτό πριν από πολλά χρόνια. Με το θεατρικό έργο έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Είμαι αυτό που οι άλλοι νομίζουν. Αντικομουνιστής ασφαλώς και είμαι. Δεν συζητείτε αυτό. Από μικρό παιδί έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι θα πεθάνω. Γιατί πιστεύω ότι η ελληνική αριστερά από το 1942 και μετά, από τη δολοφονία του Ψαρού και μετά και μέχρι τώρα, ταλαιπωρεί τη χώρα. Ο κύριος Μπαλτάκος, εκτός από αντικομουνιστής όπως ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται, είναι και ανιστόρητος. Γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν έχουν ταλαιπωρηθεί από τον κομμουνισμό, όπως αναφέρει, αλλά από ένα σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα το οποίο υπηρετεί και ο ίδιος ως Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης. Το επίμαχο άρθρο του μεταναστευτικού πάντως θα επανέλθει εκτός απρόπτου στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, αφού ενσωματωθούν σε αυτό οι βελτιώσεις που θα συμφωνηθούν. Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού σήμερα και 2.500 παιδιά έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα από την Ακρόπολη. Με σύνθημα «Αγκαλιάζουμε την Ακρόπολη, αγκαλιάζουμε τη δημοκρατία, αγκαλιάζουμε την ανθρωπότητα», παιδιά όλων των εθνικοτήτων και άτομα με ειδικές ανάγκες σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκάλιασε το μνημείο και σκόρπισαν στον ουρανό 2.000 πολύχρωμα μπαλόνια.
Πιασμένα χέρι-χέρι, 2.500 παιδιά από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Αθήνας αγκάλιασαν σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού τον Παρθενώνα, στέλνοντας το μήνυμα της συναδέλφωσης των ανθρώπων. Κάναμε μια αλυσίδα γύρω από τον Παρθενώνα και τραγουδήσαμε το τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της γης πιάνε γέρα τα χέρια». Τα παιδιά μάλιστα ήταν τόσα πολλά που σχημάτισαν δύο σειρές γύρω από το πανανθρώπινο σύμβολο της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σύνθημα είναι το αγκαλιάζουμε τη Ακρόπολη, αγκαλιάζουμε την ανθρωπότητα, αγκαλιάζουμε τη δημοκρατία. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα σε μια διαδικασία ώστε να φτιάξουν ένα καινούριο κόσμο, τελείως διαφορετικό. Ένα κόσμο που θα είναι εναντίον της ξενοφοβίας, εναντίον των διακρίσεων, απέναντι σε άλλες φυλές. Με πλακάτ στα χέρια που έγραφαν κάτω ο φασισμός, τα παιδιά υπογράμμισαν τη σημασία της ειρηνικής χωρίς διακρίσεις συνύπαρξης των ανθρώπων. Τις ιδιότητες του άλλου, από ποια χώρα είναι, σε τι θρησκεία πιστεύει, τι χρώμα έχει. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος είμαστε ίδιοι. Κι αν φτώχικη την βρεις, η φάκη δε σε γέλασε. Με μουσική και θεατρικά δρόμενα συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και Υπουργών. Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να χτίζουν, τις αμυγδαλιές να χτίζουν. Στην εκδήλωση πήραν μέρος η Σόνια Θεοδωρίδου, ο Αντώνης Ρέμος, η Μελίνα Ασλανίδου και ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής. Ο νόμος έχει χρέος να διαφεντεύει την κοινή ελευθερία όλου του έθνους και εκείνη του κάθε ανθρώπου. Τα δίκαια του ανθρώπου, ρήγας φεραίος. Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε εδώ πέρα. Αρχαίγονου φωτός, τραγούδι ακούγεται. Ετούμενο της εκδήλωσης ήταν και η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Τώρα, σκληρή κριτική στο μήνυμα που έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς, πως οι Έλληνες γυρνούν σελίδα, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ως αχρίαστη άσκηση αισιοδοξίας πάνω στα συντρίμια του μνημονίου. Πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο που θα μας δώσει όλη την αντίδραση της Κουμουνδούρου. Αντώνη. Ναι, σε υψηλούς τόνους τονίζουν πως αυτό που χρειάζεται είναι η αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής, πως ο κύριος Σαμαράς απέδειξε με τη συνέντευξή του πως είναι προσκολλημένος, όπως λένε, στο άρμα της κυρίας Μέρκελ και στις συντηρητικές πολιτικές. Ενώ επίσης αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα, στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ναι, με την πολιτική του κύριου Σαμαρά αλλάζει σελίδα, αλλά προς τα πίσω ουσία. Αφήνει ασχολίαστη πάντως, από ό,τι βλέπω, η Κουμουνδούρου την αιχμή σήμερα Σαμαρά, εκεί που έλεγε για το γάλα, περί διάλυσης του κόμματος σε κομματίδια, αναφερόμενος προφανώς στα όσα είπε ο κύριος Δραγασάκης χθες το βράδυ για την εικόνα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν έχει καταφέρει να γίνει ένα ενιαίο κόμμα ή όχι. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, οι δηλώσεις του κ. Δραγασάκη, που είναι και υπεύθυνο σχεδιασμού του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσαν αντιδράσεις σε δύο σημεία, σε αυτά που ανέφερες. Πρώτον, στο ρητορικό ερώτημα που έκανε αν είναι ενιαίο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Δραγασάκη να τονίζει πως ας μείνουμε στην ερώτηση και ας το συζητήσουμε ένα χρόνο μετά και ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ενιαίο κόμμα με δημοκρατικές λειτουργίες. Και στο δεύτερο θέμα, για ενδεχόμενη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, με τον κ. Δραγασάκη να τονίζει ότι υπάρχει σε αυτή την περίπτωση ή το σχέδιο Β ή προσφυγή στο λαό με δημοψήφισμα ή ακόμα και εκλογές. Όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι δηλώσεις του κ. Δραγασάκη προκάλεσαν την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας μέσω της κυρίας Ασημακοπούλου, η οποία ειδικά για το δεύτερο κομμάτι, για τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι από αυτές τις δηλώσεις καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο κ. Τσίπρας για τα συμφέροντα της χώρας. Με την Κουμουνδούρου και τον κ. Δραγασάκη να ανταπαντούν και να κάνουν λόγο για διαστρέβλωση. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής στην δήλωσή του τονίζει πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να επιβραδύνει την ανατροπή της από την κυβέρνηση. Αντώνη, σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα Ιωάννινα σε πολύ υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για απόλυτο πολιτικό ξεπεσμό. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ανήθικη τη στάση της κυβέρνησης για το ζήτημα της διανομής του πρωτογενούς πλεονάσματος. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε. Εγώ δεν έχω κανένα πλεόνασμα να σας μοιράσω σήμερα. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, όπως κάνει ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχω κανένα πλεόνασμα σε ψεύτικες υποσχέσεις, σε ζάπια, σε πολιτικές ανοίξεις, όπως ο κύριος Σαμαράς. Και δεν έχω βέβαια
κανένα πλεόνασμα σε υποκλήσεις μπροστά στην κυρία Μέρκελ και στους δανειστές, όπως ο κύριος Σαμαράς. Εμείς, η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε περήφανοι για άλλα πλεονάσματα. Για το πλεόνασμά μας σε αγώνες, για το πλεόνασμά μας σε αγωνιστές που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την υπόθεση του λαού, για το πλεόνασμά μας σε αλήθειες. Η ομιλία του κυρίου Τσίπρα πυροδότησε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η θέση του κυρίου Τσίπρα, λέει ο Σίμος Κεδίκογλου, απαιτεί να είναι σοβαρός, όμως αυτός επιλέγει συνειδητά το δρόμο του ξεπερασμένου πολιτικάντη. Μίζεροι συλλογισμοί, μίζερα λόγια, μίζερη στάση, εκφράζει πλέον την επανάσταση της μιζέριας, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Χρήστο Κούτρα και πάλι, γιατί έχουμε, Χρήστο, τα πρώτα ονόματα για το ευρωψηφοδέλτιο της ελιάς. Ναι, 17 ονόματα για την ακρίβεια. Πάμε να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφιοι στο ευρωψηφοδέλτιο. Ξεκινάμε με την κυρία Σιλβάνα Ράπτη, τον κύριο Παντελή Καψή, τον κύριο Νίκο Μπίστη, την κυρία Κατερίνα Μπατζελή, τον κύριο Θανάση Χειμωνά, την κυρία Εύα Καελή, τον κύριο Ευθύμη Καρδαρά, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Κατσέλο Σωτήρη, τον κύριο Δημήτρη Καρέλα, τον κύριο Δημήτρη Μπρίμη, την κυρία Μαρία Παπαϊωάννου Σφαέλου, τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, τον κύριο Νίκο Τσολακίδη, τον κύριο Παναγιώτη Κωστούλα, τον κύριο Παναγιώτη Πάτρα και τον κύριο Μάνο Επιτροπάκη. Είναι τα πρώτα 17 ονόματα. Τα υπόλοιπα πότε θα τα μάθουμε, Χρήστο? Τις επόμενες ημέρες. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις φέρνουν γκρίνια συνολικά στο χώρο. Υπάρχει γκρίνια και στη Δημοκρατική Αριστερά που εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να μην πιάνει καν το κατόφλι του 3%, μάλιστα να είναι και αρκετά χαμηλό σε κάποιες από αυτές. Σήμερα έχει ενδιαφέρον η παρέμβαση στον Sky του Γρηγόρη Ψαριανού, του βουλευτή του κόμματος, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς είπε ότι τίθεται θέμα αρχηγού εάν δεν πάει καλά το κόμμα στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, έγινε στην συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαση χθες, έγινε κριτική από αρκετούς βουλευτές για την εικόνα που παρουσιάζει και ο κ. Κουβέλης και η Δημοκρατική Αριστερά στη Βουλή και τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της κριτικής ήρθε σήμερα ο κ. Ψαριανός, μιλώντας εδώ στο Sky, και η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Ψαριανός είναι ότι αν πάρουμε 1,5%, 2% ή 3/4 θα είναι πρόβλημα, είπε ο κ. Ψαριανός. Αν πάρουμε 8% βεβαίως θα το πιστωθεί και ο κ. Κουβέλης και η ηγετική ομάδα. Και άφησε και αυτός εχμές για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όμως ο κύριος Ψαριανός είπε ότι ο κύριος Κουβέλης επίσης δεν εμφανίζεται στη Βουλή, δεν μιλάει, δεν ψηφίζει και εμφανιζόμαστε ακέφαλοι. Νομίζω ότι είναι βαριές κουβέντες από τον κύριο Ψαριανό. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Τώρα η χρήση πλαστού τίτλου σπουδών ή άλλων πτυχίων, κυρίες και κύριοι, από δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να διοριστούν, θα στοιχήσει Ναντίν Χαρδαλιά και στη θέση τους και στην τσέπη τους, αλλά και στη σύνταξή τους. Ακριβώς. Η εγκύκλωση που εξέδωσε χθες ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΣΥΑ καθιστά σαφή ουσιαστικά τέσσερα πράγματα. Πρώτον, ότι όποιος εντοπιστεί να έχει κάνει χρήση πλαστού δικαιολογητικού κάθε είδους για τον διορισμό του, τότε ο νόμος προβλέπει την ανάκληση αυτού του διορισμού και επιφέρει μια σειρά από άλλες σοβαρές συνέπειες. Το δεύτερο λοιπόν είναι από αυτές τις συνέπειες ότι μπορούν να ζητηθούν από τις υπηρεσίες, από τις διευθύνσεις διοικητικού πίσω τα χρήματα που λάμβαναν οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη θητεία τους στο δημόσιο. Βέβαια, πρέπει να σας πω εδώ ότι συνήθως κάτι τέτοιο πέφτει στα δικαστήρια, δεδομένου ότι μιλάμε για δεδουλευμένα και όχι για χρήματα που έχουν κλαπεί. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούν να χάσουν ακόμη και το δικαίωμα της σύνταξης οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, στην περίπτωση βέβαια που όταν εντοπιστούν να έχουν κάνει χρήση πλαστού δικαιολογητικού, δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα, τους ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα που θα εξετάσει την υπόθεσή τους και τελεσυδικήσει οριστικά η υπόθεσή τους. Σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο μπορεί να χάσουν τη σύνταξη, αλλά ακόμη και αν λαμβάνουν ήδη σύνταξη, ο νόμος προβλέπει ότι αυτή διακόπτεται αυτόματα. Και τέλος, να σου πω ότι με την εγκύκλιο του κυρίου Μητσοτάκη αποσαφηνίζεται ότι προκειμένου ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν και οι πονηροί που μπορεί γνωρίζοντας ότι να προτρέξουν έτσι να παραιτηθούν, γνωρίζοντας ότι έχουν κάνει χρήση πλαστού δικαιολογικού
αξιολογητικού, οι υπηρεσίες, ακόμη και αν είναι κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα ή την κάνουν δεκτή αυτή την παραίτηση, θα πρέπει να προχωρήσουν και στην ανάκληση διορισμού, διότι έτσι όχι μόνο μπορεί να επεληθούν όλες αυτές οι επιπτώσεις που σας είπα, αλλά του κλείνεται οριστικά και η πόρτα του δημοσίου μελλοντικά, δηλαδή δεν μπορεί να επαναδιορίστεί σε οποιαδήποτε θέση. Είναι μια εγκύκλειος που η αλήθεια είναι ότι στριμώγνει άγρια όσους έχουν πλαστούς τίτλους, όσους με πλαστούς τίτλους έχουν μπει στο δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν. Τώρα, στις εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον πόλεμο των κυρώσεων να μένεται ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία, υπεγράφει σήμερα στις Βρυξέλλες η πολιτική συμφωνία εμπορικής σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι ήταν ο λόγος, η μη υπογραφή αυτής της συμφωνίας ήταν ο λόγος για τον οποίο ξέσπασε η κρίση πριν από τα Χριστούγεννα, τον Νοέμβριο στη χώρα. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, ο πρόεδρος Πούτιν επικοίνωνε την τελική συνθήκη προσάρτησης της Χερσονήσου στη Ρωσία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, κάνοντας συνεχώς νέες στρατολογήσεις. Αυτοί οι έφεδροι της Εθνοφρουράς μοιάζουν ερασιτέχνες, διότι στρατολογήθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα. Είναι όλοι εθελοντές μαχητές που κατατάχθηκαν στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Στην Κρυμαία οι ισορροπίες είναι εύθραστες. Παρά τα ρωσικά τελεσίγραφα παράδοσης, αρκετές βάσεις παραμένουν ακόμα υπό ουκρανικό έλεγχο. Στην αεροπορική βάση στο Μπελμπέκ, αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος ανάμεσα σε φιλορώσο άνδρα με πολιτικά και στον Ουκρανό διοικητή. Σας ζητώ να κατεβάσετε την ουκρανική σημαία, να συγκεντρώσετε το στράτευμα και να ανακοινώσετε την παράδοσή σας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν δέχομαι καμία συζήτηση γι' αυτό. Σύντροφε, σταμάτα το αυτό. Είμαι ο διοικητής της μονάδας αεροπορίας και σας λέω πως δεν κάνω καμία συζήτηση. Στο μεταξύ, η μέρα ιστορικών υπογραφών ήταν η σημερινή. Στις Βρυξέλλες, ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Ουκρανίας υπέγραψε την πολιτική συμφωνία σύνδεσης της χώρας του με την Ευρώπη, η οποία είχε σταθεί αφορμή για την έναρξη της κρίσης. Στη Μόσχα, με προεδρική βούλα, ολοκληρώθηκε και από νομικής πλευράς η προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε την τελική συνθήκη προσάρτησης. Θέλω να σας συγχαρώ όλους τους ανθρώπους της Ρωσίας, της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης για αυτό το χωρίς υπερβολή βαρισίματο γεγονός της ένταξης της Κρυμαίας στη Ρωσία. Νωρίτερα, το Ρωσικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο είχε ψηφίσει ομόφωνα την πλήρη ενσωμάτωση της Κρυμαίας στη Ρωσία, ακολουθώντας το σχετικό ψήφισμα της Δούμας. Στο μεταξύ, 12 νέοι Ρώσοι αξιωματούχοι προσετέθησαν στην Ευρωπαϊκή Μαύρη Λίστα των ταξιδιωτικών και περιουσιακών κυρώσεων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Δημήτρη Ρογκόζιν, και άλλα υψηλόβαθμα πρόσωπα του Κρεμλίνου. Ενώ ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για τις 3 Ιουνίου σύνοδος κορυφής με τη Ρωσία. Η αποτυχία ειρηνικής διευθέτησης της κρίσης και τα όποια βήματα της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Ουκρανία θα έχουν εκτεταμένες συνέπειες σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας. Οι εταιρείες Visa και Mastercard διέκοψαν τις υπηρεσίες τους για συναλλαγές πελατών πολλών ρωσικών τραπεζών. Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για την ώρα δεν προχωρά σε αντίπεινα. Εάν προχωρήσουμε σε απαγορεύσεις Visa κατά της Ουκρανίας, εκατομμύρια αθώοι Ουκρανοί θα υποφέρουν, καθώς πάνε στη Ρωσία για δουλειά και εκεί βγάζουν τα προς το ζήν. Οι κυρώσεις είναι εντελώς παράνομες και θα οδηγήσουν μόνο στην δημιουργία τεχνητών και αχρίαστων εμποδίων στην κανονική επικοινωνία. Είναι απλώς παράλογες. Το πιο κρίσιμο ερώτημα για την Ευρώπη είναι πώς θα εξασφαλίσει ότι η Ρωσία στο μέλλον δεν θα προσπαθήσει να προσαρτήσει και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Πολλούν φυσικό αέριο και πετρέλαιο, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνουν ευρώ, δολάρια και λίρες και αγοράζουν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα και εισβάλλουν σε μια ανεξάρτητη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει τον Ιούνιο σχέδιο δράσης με στόχο τη μείωση της ενεργειακής της εξάρτησης από τη Ρωσία. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε την πρώτη τηλεοπτική ζωντανή εκπομπή από το διάστημα που είναι γεγονός. Και Γιώργο, πρώτα απ' όλα, με πληροφορούν ότι έχουμε κάποια νεότερα για το θέμα του χαμένου Boeing των Μαλαισιανών αερογραμμών, για την ακρίβεια, μια προαναγγελία αποκαλύψεων από τη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph. Ακριβώς, Σία, όπως προαναγγέλει, όπως δημοσιεύει το αμερικανικό δίκτυο CNN, η βρετανική εφημερίδα στην ιστοσελίδα της προαναγγέλει ότι έχει στα χέρια της τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ του πύργου ελέγχου στην Κουάλα Λουμπούρ και του πληρώματος του Boeing 777, τα
τα πρώτα 54 λεπτά της μοιραίας πτήσης λίγο πριν μεταβεί το αεροσκάφος στο χώρο ευθύνης του Βιετνάμ. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας της Μαλαισίας, οι πιλότοι έδωσαν δύο φορές με απόσταση 6 λεπτών το ύψος στο οποίο πετούσε το μοιραίο αεροσκάφος, στα 35.000 πόδια, κάτι που προκαλεί εντύπωση καθώς συνηθίζεται τέτοιες πληροφορίες να μεταβιβάζονται ανά 15 λεπτό. Η ερμηνεία του πρώτου αυτού στοιχείου ανάγεται στο ότι πιθανώς οι πιλότοι να ξέχασαν ότι είχαν δώσει ήδη το ύψος, αλλά τροφοδοτεί και σενάρια συνωμοσιολογίας για το ποιος είχε τον έλεγχο στο πιλωτήριο κατά τη διάρκεια του δευτέρου μηνύματος. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι αναλυτικά το δημοσίευμα και τι στοιχεία θα ακομίζει. Είναι πραγματικά σημαντικό εάν έχει να δώσει κάτι νέο σε αυτό το θρίλερ. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, Γιώργο, η εικόνα μιας καμιλοπάρδαλης που δίνει το αποχαιρετιστήριο φιλί στον ετοιμοθάνατο φροντιστή της. Θα δούμε σία έναν εργαζόμενο στο Ολλανδικό Ζωολογικό Κήπο που δέχθηκε τον κύκνιο ασπασμό από την καμιλοπάρδαλη στη φροντίδα της οποίας αφιέρωσε ολόκληρη την ενήλικη ζωή του. Ο 54χρονος φύλακας, που είναι γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα, Μάριο, έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο και γνωρίζοντας ότι δεν του μένει πολύ χρόνο ζωής, ζήτησε από το προσωπικό του νοσοκομείου να μεταφέρει το κρεβάτι του στο κλουβί με τις καμιλοπαρδάλης στο Ζωολογικό Κήπο Diergaarde Blijdorp του Ρότερνταμ, ώστε να τις αποχαιρετήσει. Ήταν αυτός που τις φρόντιζε. Ακριβώς. Μια από τις καμιλοπαρδέλες τον πλησίασε μάλιστα και του έδωσε ένα αποχαιρετιστήριο ασπασμό. Είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Όπως αναφέρει ο διευθυντής της κλινικής που μετέφερε τον Μάριο στο Ζωολογικό Κήπο, τα ζώα τον αναγνώρισαν και μάλλον κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά στην υγεία του. Απ' την άλλη όμως βλέπαμε τον ασθενή να λάμπει από χαρά. Ήταν πολύ ωραίο, είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου, που ήμασταν σε θέση να πραγματοποιήσουμε την τελευταία του επιθυμία. Πραγματικά πολύ συγκινητικό. Πάμε τώρα από τις καμιλοπαρδάλες σε έναν σκύλο. Και τι σκύλο? Είναι ένα κουτάβι ράτσας. Και τι ράτσας επίσης, που πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ. Το νέο του αφεντικό κατέβαλε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να το αποκτήσει. Ο πιο ακριβώς, μονάκριβος φίλος του ανθρώπου, Σία, είναι, όπως ξέρεις όσοι έχουμε κατοικίδια, ένα κουτάβι ράτσας θιβετιανό μαστίφ. Ενός έτους, κοκκινότριχο και χρυσίζων όπως βλέπουμε, βάρους 90 κιλών, το οποίο συμμετείχε σε μια έκθεση με πολυτελή κατοικίδια. Εκεί το είδε ο νέος του ιδιοκτήτης, ένας 56χρονος ακατασκευαστής ακινήτων από την επαρχία Κουινγκτάο της Κίνας. Το μαστίφ είναι μια πιστή και προστατευτική ράτσα που κατάγεται από τα βουνά των Ιμαλαίων και την Κεντρική Ασία. Οι ρίζες του συναντιόνται πολύ παλιά, στα αρχαία χρόνια. Αυτό το θιβετιανό μαστίφ ανατράφηκε αρχικά ως κυνηγός, φύλακας, οδηγός και πολεμιστής. Τα σκυλιά της συγκεκριμένης ράτσας λέγεται ότι έχουν και αίμα λιονταριού. Είναι και εξαιρετική φυλακή. Λιονταριού. Και όψη λιονταριού, ακριβώς. Είναι πελώρια και ατρόμητα, ακόμα και επιθετικά μερικές φορές, με μια χέτη που τα κάνει να μοιάζουν με λιοντάρια και αποτελούν σύμβολο κοινωνικής θέσης και οικονομικής ισχύος. Μάλιστα. Εντυπωσιακό το κουτάβι. Αν μπορεί κανείς εύκολα να το χαρακτηρίσει κουτάβι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, τώρα κυρίες και κύριοι, από το διάστημα είναι γεγονός. Μεταδόθηκε χθες από το National Geographic η δίωρη ειδική εκπομπή Live from Space, σε απευθεία σύνδεση με το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι η ακριβότερη τηλεοπτική εκπομπή στα χρονικά, με το στούντιο να στοιχίζει 80 δισεκατομμύρια δολάρια και τους παρουσιαστές να κινούνται με 28.000 χιλιόμετρα την ώρα σε ύψος 400 χιλιόμετρων. Ένα στοίχημα του National Geographic έγινε πραγματικότητα και η ειδική ενημερωτική εκπομπή μεταδόθηκε σε 170 χώρες. Καλώς ήρθατε στο Ζωντανά από το διάστημα. Μείνετε μαζί μας για το ταξίδι της ζωής σας. Σε απευθείας μετάδοση και με συντονισμό από το κέντρο ελέγχου του Χιούστον, τηλεθεατές από ολόκληρο τον κόσμο παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στο διάστημα. Καλώς ήλθατε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Με το κοινό μάλιστα να έχει την ευκαιρία να ρωτήσει τους αστροναύτες, όπως έκανε ένας γιατρός από τη Βρετανία. Πώς αντιμετωπίζετε ένα ιατρικό πρόβλημα εκεί πάνω? Καλή ερώτηση. Για παράδειγμα, έχουμε εκπαιδευτεί στη μέθοδο επαναφοράς μετά από ανακοπή καρδιάς. Για δύο ώρες οι τηλεθεατές έζησαν την καθημερινότητα του διαστήματος σε απευθεία σύνδεση. Κάποιοι μάλιστα ευχήθηκαν στους οικοδεσπότες καλή όρεξη. Το μενού είχε υπτάμενη τορτίγια. Η σχέση με το κοινό της εκπομπής έγινε ακόμα πιο ζωντανή όταν οι αστροπαρουσιαστές έστειλαν χαιρετίσματα στους κατοίκους του Λονδίνου. Όχι όμως από κάποιο τηλεοπτικό στούντιο, αλλά μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια τους.
και στις δράσεις του ΣΚΑΙ που συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό στην Αθήνα μπροστά από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, στην Ακαδημία Πλάτωνας. Και την Κυριακή η κινητή μονάδα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή θα βρίσκεται στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου προκειμένου να εξετάσει άπορους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Και αυτό το Σαββατοκύριακο η φροντίδα για τον συνάνθρωπο βρίσκεται στο επίκεντρο. Αύριο Σάββατο συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό στην Αθήνα μπροστά από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΚΑΙ, όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα θα παραλυθούν από ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου και θα γίνει η διαλογή και η κατηγοριοποίησή τους. Την Κυριακή 23 Μαρτίου, κινητή μονάδα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή θα βρίσκεται στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου οι υπερήλικες χωρίς ιατρική παρακολούθηση, ανασφάλιστοι ή άποροι θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από εθελοντές ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.olimazimborume.gr. Και αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε πως η λειψιδρία απειλεί πλέον σοβαρά και τον ανεπτυγμένο κόσμο. Η Κατερίνα Χριστοφυλίδου τώρα. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα νερού και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτό που διαπιστώσαμε είναι η ανισοκατανομή του νερού ανά τον κόσμο. Η μη πρόσβαση σε νερό οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο και υπονομεύει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώς, είναι ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ανισοκατανομή παραμένει το σοβαρότερο πρόβλημα. Αυτό που έρχεται να προστεθεί είναι η απειλή της λειψιδρίας πλέον και για το ανεπτυγμένο κόσμο, που όμως έχει μάθει τόσα χρόνια στην κατασπατάληση του νερού και τώρα τελικά έρχεται πρώτων ευθυνών του. Φέτος η ξηρασία έπληξε σκληρά την έφορη και ευημερούσα Καλιφόρνια. Η βροχή έχει μήνες να φανεί και πολλές περιοχές θυμίζουν υποσαχάρια ζώνη. Η στάθμη του νερού έχει πέσει δραματικά. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στα χιόνια που δεν έπεσαν, στις βροχές που δεν ήρθαν, αλλά οφείλεται σε κακή πολιτική διαχείριση του νερού. Το μάθημα που πήρε η Καλιφόρνια είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιεί πλέον το λιγοστό της νερό με πιο συνετό τρόπο. Η εξίσου πλούσια Αυστραλία είναι πιο εκπαιδευμένη στη λειψιδρία. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι χρόνιο και έχει σημαντικά πλήξει την αγροτική παραγωγή. Η περιοχή που βρίσκεται 400 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ έχει ερημοποιηθεί τελείως και βιώνει τη χειρότερη ξηρασία όλων των εποχών. Για να διατηρήσουν τη γη τους ζωντανή, πολλοί κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να πουλήσουν τα ζώα τους, τα οποία πλέον εξαιτίας της υπερπροσφοράς δεν πιάνουν καλή τιμή. Στο Πακιστάν δεν έχουν περάσει ποτέ καλές εποχές. Η ξηρασία και η πείνα που συνδέονται στενά αποτελούν μια σταθερή συνθήκη. Αυτή η γυναίκα είναι έγκυος. Αν και θα έπρεπε να τρέφεται σωστά, υποσιτίζεται. Το έθιμο της φυλής της επιβάλλει τα λιγοστά τρόφιμα να μοιραστούν κατά προτεραιότητα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και εκείνη να φάει μόνο εάν περισσέψει κάτι, που συνήθως δεν περισσεύει, καθώς εδώ και πολλούς μήνες δεν είχε βροχή, άρα ούτε σοδιά. Κάποτε είχαμε 20 κατσίκες. Η ξηρασία τις σκότωσε όλες εκτός από μία. Αν πεθάνει και αυτή, τότε δεν θα έχω τίποτε να ταΐσω το παιδί μου. Για να βρουν έστω και ελάχιστο νερό, αναγκάζονται να περπατούν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα. Όμως, καθώς έχει να βρέξει από τον Αύγουστο, συχνά οι γυναίκες επιστρέφουν με άδεια χέρια. Στην περιοχή Τουρκάνα της Κένυας, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, καθώς δεν έχει βρέξει για περισσότερο από ένα χρόνο. Η ζωή των παιδιών αυτών κινδυνεύει άμεσα εξαιτίας του υποσιτισμού. Η γη δεν παράγει τίποτα. Πολλοί τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά με άγρια φρούτα, αν μπορέσουν να τα βρουν. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η διεθνής βοήθεια είτε δεν φτάνει παντού, είτε όταν φτάνει είναι πλέον αργά. Μια μεγάλη ποσότητα υπόγειου νερού ανακαλύφθηκε σε αυτό το σημείο. Εκτιμάται ότι αυτό το πρόχειρο σύστημα άντλησης, όταν λειτουργήσει, θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής σε νερό για τα επόμενα 17 χρόνια. Η ανισότητα στην κατανομή του νερού στον κόσμο είναι εξόφθαλμη. Την ώρα που οι αναπτυγμένες κοινωνίες το κατασπαταλούν, στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις πιο βασικές ανάγκες. Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας νερού, πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο δημόσια ακρόαση σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ανθρώπων στο νερό. Ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο και από τον ΟΗΕ, το οποίο όμως δυστυχώς δεν απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη. Τι σχέση έχει το νερό με τα ανθρώπινα δικαιώματα? Το νερό έχει μεγάλη σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σκεφτεί κανείς ότι σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.
Εκατομμύρια υπογραφές έχουν ήδη προσθεθεί στη Διεθνή Εκστρατεία Πίεσης για την πρόσβαση όλων σε καθαρό νερό. Το ζητούμενο όμως είναι να κινητοποιηθεί η παγκόσμια κοινότητα για ένα ζήτημα που αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και να ενημερώσουμε τώρα για την τελευταία αναδάσωση της σεζόν που θα γίνει, Κατερίνα, αυτή την Κυριακή. Κλείνει λοιπόν και η φετινή προσπάθεια στις 23 Μαρτίου με αναδάσωση κοντά στο χωριό Μεταξάδα της Μεσσηνίας, το οποίο έχει καταστραφεί από πυρκαγιές και το 7 και το 9. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Πύλου Νέστορος και φυσικά το ΣΚΑΙ. Θα φυτευτούν 5.000 μικρά δέντρα από εθελοντές, φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ σημείο συνάντησης είναι η περιοχή Άγιος Γεώργιος στη Μεταξάδα Μεσσηνίας και η δράση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Έναν εντελώς νέο τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν Σουηδοί ερευνητές, ανατινάζοντας την κυριολεξία τα καρκινικά κύτταρα. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης και του Πανεπιστημίου της Ουψάλα ανακάλυψαν την ουσία Βάκινολ 1, η οποία αναγκάζει τα κύτταρα του πολύμορφου γλιοβλαστώματος του πιο κοινού και πιο επιθετικού εγκεφαλικού όγκου να εκρήγνεται εκ των έσω. Οι επιστήμονες χορήγησαν για 5 ημέρες σε ομάδα τροκτικών με γλιοβλάστομα Βάκινολ 1 και διαπίστωσαν ότι η ανάπτυξη του καρκινικού όγκου σταμάτησε με αποτέλεσμα να παραταθεί η επιβίωση των πειραματόζωων. Οι Σουηδοί ερευνητές ήδη σχεδιάζουν την πρώτη κλινική δοκιμή της Βάκινολ 1 σε ανθρώπους, προκειμένου να ελεγχθεί ασφάλεια και αποτελεσματικότητά της. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την αυλαία της ανοίγει αύριο το μεσημέρι 30η αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός, ύστερα από τον αποκλεισμό από το Champions League, επιστρέφει σε εγχώριες διοργανώσεις, αντιμετωπίζοντας τον Εργοτέλη στην Κρήτη. Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τον Απόλλωνα, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Εν τω μεταξύ, συνέχεια στην κόντρα του δικεφάλου με την ΕΠΟ έδωσε σήμερα με νέες δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Ζήσης Βρίζας. Στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη στην Κρήτη για το πρωτάθλημα στρέφεται το ενδιαφέρον στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League. Ο Σαβιόλα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ο Σιώβας πρόγραμμα αποκατάστασης. Στον Παναθηναϊκό υποδέχονται τον Απόλλωνα Σμύρνης και ενώ η Ρεβάνς κυπέλλου με τον Όφη αργεί, οι πράσινοι ευελπιστούν να επιστρέψουν στις νίκες κόντρα στην ελαφρά ταξιαρχία. Ο Αναστασίου δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Ριζβάνη και τους τραυματίες Λαγό, Πέτρης και Μπαϊράμι. Χωρίς τον τραυματία Κατσουράνη θα παραταχθεί κόντρα στον Μπας Γιάννηνα ο ΠΑΟΚ. Τραυματίας είναι και ο Λάζαρ, ενώ τιμωρημένος είναι ο Κάτσε. Στα ευχάριστα επιστροφή του Μάρτεν Μάρτενς. Στο μεταξύ, οι τρεις τελευταίοι πρόεδροι της ΕΠΟ, Σαρής Πυλάβιος Γκαγκάτσης, αλλά και 23 μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας διώκονται κακουργηματικά για την υπόθεση της κάρτας υγείας των ποδοσφαιριστών από τον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου. Η λογοδίωξη βασίζεται στο ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται ένα ζημίωση από το ελληνικό δημόσιο κατά 9,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζεται η κόντρα ΠΑΟΚ ΕΠΟ, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση της Δεύτερης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Ζήσης Βρίζας τόνισε. Πιστεύουμε ότι είστε κομμάτι του συστήματος και το συντηρείτε. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν σας ξέρουμε, δεν σας βλέπουμε ποτέ στα γήπεδα, κύριε Σαρή. Το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι συνέντευξη τύπου για θέματα του ποδοσφαίρου την ημέρα που ο ΠΑΟΚ έδινε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σας δώσαμε περίοδο χάριτος και όταν καταλάβαμε τι γίνεται, καταθέσαμε τις προτάσεις μας στην πολιτεία. Δεν θέλετε να δώσετε καθαρή λύση και δεν σας εμπιστευόμαστε. Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Super League, διεξάγεται η 30η αγωνιστική. Το Σάββατο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Πανθρακικός Άρης και Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης στις 7.30 από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Την Κυριακή, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννηνα, Ξάνθη Πανιώνιος, ΑΕΛ Καλονής Όφη, Ατρόμητος Αθηνών Πλατανιάς, Λεβαδιακός Βέρεια και Εργοτέλης Ολυμπιακός. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ιόν της Ελβετίας η κλήρωση της προημιτελικής φάσης σε Champions League και Europa League. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η Μπαρτσελόνα κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Manchester United την Bayern Μονάχου, η Real Madrid την Dortmund και η Paris Saint-Germain την Chelsea. Στο Europa League, η Alkmaar αντιμετωπίζει την Benfica, η Lyon την Juventus, η Βασιλεία την Valencia και η Porto την Ισπανική Σεβίλη. Και μία ματιά τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αγορές. Με σημαντικές απώλειες, 2,39% έκλεισε ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Αντιθέτως, ήταν θετικό το κλίμα, έστω και ελαφρώς, για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μεικτά πρόσημα πριν από λίγο στη Wall Street. Στα νομίσματα, ανεπαίσθητη άνοδο, κατέγραψε το ευρώ ένα του δολαρίου, υποχώρησε ελαφρώς σε σχέση με το γεν. Ελαφρά πτώση παρουσίασε για το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το ιαπωνικό. Άνοδο και για τις τιμές του αργού πετρελαίου. Ανωδικά έκλεισε και η τιμή του χρυσού στα 1.336 δολάρια η ουγγιά.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Αλλά από τη Δευτέρα φαίνεται ότι έχουμε μεταβολή του καιρού. Άστατος θα γίνει ο καιρός με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα το ταξίδι μας με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι νυχτερινή από το λιμάνι της ΚΟ και από το Μιχάλη. skykeros.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη φωτογραφία είναι το φράγμα του Μόρνου από τον Πολύκαρπο. Όμορφη εικόνα. Με το νερό και με τα βουνά. Στη συνέχεια έχουμε θαλασσινές φωτογραφίες. Είναι η ακροναυπλία τραβηγμένη από το Παλαμίδι και από τη Ζαφυρία. Εχθές το πρωί είναι τραβηγμένη φωτογραφία. Και η τελευταία είναι, πάμε για ουζάκι στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Δεν είναι πανέμορφα. Από τη Χαρίκλια και ευχαριστούμε πολύ όλους. skykeros.gr για τον καιρό και τις φωτογραφίες σας. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τον καιρό που θα έχει αύριο, Σάββατο, και θα είναι γενικά αίθριο στη χώρα μας, άλλη μια μέρα με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά μόνο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, αλλά η έντασή τους δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας στους 21 με 22 βαθμούς. Στην Αττική Ηλιακάδα οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 5 έως 20 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται η καλοκαιρία στη χώρα μας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και έτσι θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα. Βροχές θα εκλωθούν αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και βαθμία στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας. Τη Δευτέρα στις υπόλοιπες περιοχές, στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στη βόρειο-δυτική Ελλάδα. Τέλος, την Τρίτη, 25η Μαρτίου, βροχές θα εκλωθούν τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα, στα βόρειο-ανατολικά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα εκλωθούν και καταιγίδες. Επίσης, λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρειο-δυτικά ορεινά, αλλά στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά μόνο παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας, το οποίο μπορείτε καθημερινά live ή on demand να το παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Βρείτε μας στο Facebook όπως επίσης και στο Twitter για να έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Αμέσως τώρα η ξένη σειρά CSI Miami. Από όλους εμάς καλή σας νύχτα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.